Η Άννα Βύση βγαίνει από το αυτοκίνητό της και κατευθύνεται στο νυχτερινό κέντρο που αυτό το διάστημα κάνει πρόβες για το θέμα που θα παρουσιάσει στις 11 Δεκεμβρίου σε έναν από τους μεγαλύτερους χώρους της νυχτερινής διασκέδασης. Εκεί ήταν και η κάμερα του Star. Η ερμηνεύτρια καλωσόρισε το Star με ένα γλυκό χαμόγελο. Καλησπέρα. Φανερά ανανεωμένη και με νέο look, σταμάτησε τη μαύρη Πόρσε έξω από το νυχτερινό κέντρο. Ελαφρά μακιγιαρισμένη, με μαλλιά καστανά με αντάβιες, χαμογέλασε στην κάμερα του Star. Φορώντας μια ρηχτή πράσινη ζακέτα, ένα ρηγέ κασκόλ και μια έρινη πουκαμίσα που του συνόδευε μια μαύρη μινιφούστα με μπότες, κατευθύνθηκε βιαστική προς την είσοδο του κέντρου. Η Άννα Βύση μίλησε στο Star και αποκάλυψε ότι στην πρεμιέρα της, στις 11 Δεκεμβρίου, θα παρουσιάσει ένα χολιγουδιανό υπερθέαμα για τους θαυμαστές της, με πλούσια σκηνικά, κοστούμια, μπαλέτα και μοναδικές χορογραφίες. Πότε ξεκινάτε? 11 του μηνός ξεκινάμε και γίνονται τώρα πρόβες. Από τώρα φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο το show, πιστεύω. Έχει γίνει μια τρομερή ομάδα. Θα θυμίζει Las Vegas. Η γνωστή χορογράφος Mia Michaels, που χορογράφησε τη Celine Dion, ήρθε στην Ελλάδα, ειδικά για την Ελληνίδα ερμηνεύτρια. Η Mia Michaels, που είναι μια τρομερή χορογράφος, είχε φτιάξει το, χαρακτηριστικά θα πω, είχε κάνει το πρόγραμμα της Celine Dion στο Las Vegas, το οποίο είδα. Ναι, και καταφέραμε να την κλείσουμε. Σκηνοθεσία ο Γιάννης Ομαράκ. Καλά, είναι πολλοί οι συνεργάτες, δεν θα ήθελα να... Εσείς είστε φανερά ανανεωμένοι. Να αφήσω κάποιον πίσω. Είναι όλοι τρομεροί, ο καθένας στο είδος του. Και χαίρομαι που είναι όλοι παρέα φέτος και θα βοηθήσουν να γίνει ένα πολύ καλό σοου. Στο πλευρό της ο Κωνσταντίνος, Χριστοφόρου, ο Νίνο και η High Five. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι με τον Νίνο, τον Κωνσταντίνο και τις High Five. Είναι τρομερά παιδιά όλοι τους και πάρα πολύ ταλαντούχοι και έχουμε όλοι κέφι έτσι γενικά να κάνουμε κάτι φοβερό. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Και φέτος λοιπόν η Άννα Βύση θα μας εντυπωσιάσει όχι μόνο με τη φωνή αλλά και τη σκηνική της παρουσία σε μία από τις μεγαλύτερες, όπως λέει, παραγωγές του θεάματος.